Περίπου 300 πρόσφυγες και μετανάστες από νωρίς το πρωί, από τις 6 κάποιοι, έχουν συγκεντρωθεί έξω από την υπηρεσία ασύλου. Υπάρχει εδώ μια τεράστια ουρά, η οποία ξεκινάει από εδώ και φτάνει η άκρη της. Τώρα την έβαλε σε ουρά η αστυνομία, φτάνει στη Λεωφόρο Μεσογείων, δηλαδή μια απόσταση 400 μέτρων. Γυρνάει τώρα ο συνάδελφος ο Λεωνίδας ο Κολοκυθάς, αν μπορείτε να δείτε μέχρι πού φτάνει η ουρά. Εδώ πέρα, όπως θα έλεγε ένας λοιμοξιολόγος, είναι μια υγειονομική βόμβα, καθώς ο ένας είναι πάνω στον άλλον. Οι πρόσφυγες πράγματι, αυτοί. Αν και σε ουρά, είναι δύσκολο να τηρηθούν οι αποστάσεις λόγω. Κοίτα που φτάνει τώρα, δεν ξέρω αν το βλέπετε το πλάνο. Κάτω εκεί είναι η Μεσογείων. Εκεί στα 400 μέτρα είναι η άκρη της ουράς. Φάνη, αυτό έρχονται, γιατί γίνεται τώρα σήμερα, γιατί έχει τόσο κόσμο σήμερα. Από τις 18 Μαΐου, οπότε άνοιξε πάλι για το κοινό υπηρεσία, μετά από 2 μήνες παύσης, υπάρχουν αυτές οι εικόνες. Ανοίγει 9 η ώρα η υπηρεσία, ωστόσο οι πρόσφυγες έρχονται και συνοστίζονται από νωρίτερο πρωί για να πιάσουν ουρά απ' έξω, χωρίς να τηρούν τις αποστάσεις, αν δεν έρθουν οι αστυνομικοί να τους βάλουν τουλάχιστον σε μία ουρά, καθώς και πάλι δεν τηρείται η απόσταση των 2 μέτρων. Είναι διάφορα αιτήματα που ο κάθε ένας έχει. Όσο κάναμε τη ζωντανή σύνδεση, ήρθαν 2 πάνω μου για να μου πούν το πρόβλημά τους. Τους είπα μετά τη σύνδεση να μου εξηγήσουν τι θέλουν. Ο ένας έχει χάσει τα χαρτιά του, άλλος έχει αιτηθεί άσυλο, άλλος έχει έρθει εδώ, διότι δεν ξέρει πού άλλο να πάει. Και μία κινητοποίηση, με συγχωρείς που διάκοψα, και οι εργαζόμενοι στην υπηρεσία ασύλου. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το δει και το Υπουργείο. Ίσως χρειάζεται περισσότερο, μεγαλύτερος αριθμός υπαλλήλων για να εξυπηρετηθούν οι άνθρωποι αυτοί και για να μην έχουμε αυτές τις εικόνες. Ευχαριστούμε πολύ.